Έχω τόσες απορίες να εκφράσω σαν συνάδελφος κι εγώ. Εγώ να δεις τι απορίες έχω με αυτά που διάβασα για το βιογραφικό σου, Νίκη μου. 5 χρονών ήξερες ότι θες να γίνεις ηθοποιός. Τι σε φόβησε, είχες μια φοβία λες μέσα σου και είπες θα σπουδάσω ιατρική. Είναι αυτό που λέμε ρε παιδί μου, να έχω ένα πτυχίο. Της ιατρικής όμως δεν είναι ένα πτυχίο. Λες σπούδασα, δεν είχες πτυχίο. Είναι πάρα πολλά χρόνια, είναι πολύ δύσκολο. Τι σε φόβησε και είπες ας πάω να σπουδάσω ιατρική. Νομίζω ότι το ξέρεις και εσύ καλά, ο χώρος του θεάτρου έχει μια καταβύθιση στον εαυτό σου, στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους ή φαίνονται όλα πολύ περισσότερο. Βέβαια. Και θα εξηγήσω τι εννοώ, που λίγο στα 18 μου τρόμαξα, ας ομολογήσω. Πού το ήξερες όμως αυτό ότι είναι έτσι, δηλαδή είχε ζήσει από κάποιον το χώρο, ήξερες. Ναι, ο πρώτος μου ξάδελφος, ο Θωμάς ο Κιντίνης. Α, δεν το ήξερα. Ήμουνα το παιδάκι που επειδή τους ενοχλούσα, ήμουνα το πιο μικρό, του έλεγαν Θωμά, αν έλαβε έτοιμη, μην τους εκνεύριζε όλους. Με έβαζε κάπου και έλεγε τους μονολόγους τότε μαθητής του Ροντήρη. Και σαν το χαζό παρακολουθούσα, με εντυπωσίαζε τόσο πολύ το ότι πώς μπορείς να επηρεάσεις τα συναισθήματα του άλλου. Αυτό με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Γενικά, ήσουν χαμηλών τόνων σαν παιδί. Ήσουν μαζεμένο, ντροπαλό, ας πούμε, παιδί. Νομίζω ότι είμαι ένα συνοθήλευμα αντίθετων καταστάσεων. Δηλαδή, ή πάρα πολύ φασαρία, ο αρχηγός, η γλωσσού. Δεν σου φαίνεται καθόλου βλέποντας, παιδί μου. Και όπου σε έχω δει, σε συνεντεύξεις. Και ταυτόχρονα και χαμηλών τόνων, όπως λες, με μια σοβαρότητα, θέλω να πιστεύω και όχι σοβαροφάνεια, γενικά αντιφάσεις. Ωραία, και παίρνεις την απόφαση, λες εγώ θα σπουδάσω ιατρική. Πηγαίνεις λοιπόν, μπήκα, ξέρεις πώς είναι τα πανεπιστήμια μας, δεν είναι και επιλογή σου, αλλά είναι και που μπαίνω, μπήκα στην Αθήνα, λίγο τρόμαξα με το χώρο, το καλλιτεχνικό εννοώ, και είπα όχι, 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 σοβαρός επιστήμονας. Είναι αυτά τα δύο διαφορετικά που έχεις μάλλον. Που το ένα σε προσευχεί από τη μία πλευρά, πραγματικά το άλλο προς την άλλη. Εκείνη την περίοδο νίκησε το ένα. Και πώς βρέθηκες όμως μετά να παίζεις στα βαμμένα κόκκινα μαλλιά. Σπουδάστρια. Παίρνοντας το πτυχίο μου στα 7 χρόνια, κρυφά είχα μπει στη δραματική σχολή πάλι, την οποία και τελείωσα πια. Είδες το μικρόβιο όταν υπάρχει. Δεν μπορείς να το κατευνάσεις, δεν μπορείς να το καταλαγιάσεις. Είναι εκεί και σε τριβελίζει. Που στενότερα, παιδιά, είναι που λες: κάνε αυτό που θέλεις, δοκίμασέ το, γιατί θα σε τρώει και θα σε ακολουθήσει όλη σου τη ζωή. Άρα πήγες δοκιμαστικά, ας πούμε, με έναν τρόπο. Στα 18-19. Μετά πήγα αποφασισμένη ότι εγώ αυτό θα τελειώσω, αυτό με ενδιαφέρει πια. Τίποτα άλλο. Οι γονείς σου σε είδαν ξαφνικά στα βαμμένα κόκκινα μαλλιά. Γιατί? Δεν ξέραν καν ότι πας σε σχολή. Τη δεύτερη φορά όχι. Θα είχαν τις αντιλήσεις τους, φαντάζομαι. Γιατί ένα παιδί το οποίο έχει πτυχίο ιατρικής τώρα να διαλέξει το δύσκολο δρόμο. Είναι δύσκολος ο δρόμος ο δικός. Τώρα μιλάμε και για παλιότερες εποχές. Δεν ήταν εύκολο πράγμα να δεχτούν ότι η κόρη τους είναι θεατρίνα. Δεν ήταν αποδεκτό. Υπήρχε και ένα. Οι θεατρίνες. Εντάξει, δεν είσαι τόσο μεγάλη. Και αυτό υπήρχε πολύ παλιότερα. Ας σου ομολογήσω ότι υπάρχει ακόμα. Υπάρχει ακόμα. Έρχονται παιδιά και λένε υπάρχει αυτό. Ότι δεν είσαι σοβαρός άνθρωπος. Αλλά σοκάρμε που μου το λες αυτό. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει το 2022 ένας άνθρωπος που να θεωρεί ότι οι ηθοποιοί δεν είναι σοβαροί άνθρωποι ή αυτό που κάνουν δεν είναι λειτουργήμα. Δεν είναι καν δουλειά. Έχω ακούσει ότι έλα μωρέ που δουλεύετε τώρα εσείς. Εντάξει. Βάφεστε. Δύο λογάκια, δύο ρίτσες. Έλα μωρέ και παίρνεις ένα μισθό. Καλά είσαι, δεν βαριέσαι. Και νομίζουν ότι πληρωνόμαστε για όλα. Βγάζετε του κόσμου τα λεφτά. Να πω προσωπικά ότι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου είναι το θέατρο. Και το έχει κάνει εξαιρετικά. Σε ευχαριστώ. Και παρόλο που δεν σπούδασα ηθοποιός και κάπως με κυνηγούσε μέσα από την τηλεόραση μας αυτά, είναι, θέλει τόση πειθαρχία το θέατρο. Στρατιώτης πρέπει να είσαι. Τρομερές αντοχές. Γιατί αυτό το κάνω το ίδιο πράγμα κάθε μέρα που δεν είναι 2-3 μήνες. Να πεις ότι εκεί που αρχίζω και βαριέμαι, το σταματάω. Είναι από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο. Κάθε μέρα. Καλά, δεν θα το συζητήσω για τις διπλές. Άστο, οι διπλές είναι. Ανεξαρτήτως της κατάστασης που είσαι. Βέβαια. Τι προβλήματα μπορεί να έχεις. Τίποτα. Αρρώστιες. Εκεί το κατεβάζεις το σεντόνι, όχι το σεντόνι, το θεατρικό. Και μπορείς. Εσύ έπαθες πρώτη φορά σεντόνι, είναι αλήθεια, με τη Μαρινέλα, στη σκηνή. Α, πώς ήσασταν μαζί πάνω στη σκηνή ή απλά. Στο Ηρώδιο. Στο Ηρώδιο. Στο Ηρώδιο, πάθατε σεντόνι. Ναι, ήμουν παιδάκι τώρα. Ήμουν ευτυχής γιατί η πρώτη μου παράσταση στην Επίδαυρο. Και η επόμενη ήταν στο Ηρώδιο με τη Μαρινέλα. Και δεν ξέρω πώς λειτουργήσε η εικόνα αυτή του Παρθενώνα με την Πανσέλινο. Ένα δέος. Έχει και ένα. Έχει. Είναι επιβλητικό. Ηρώδιο είναι πολύ επιβλητικό. Ήταν δηλαδή. Το πρώτο μου. Σεντόνι. Και τι συνέβη στη σκηνή τότε.
Εντάξει, Μαρινέλα, ένας ευφιέστατος άνθρωπος. Το πιάσε. Το πιάσε. Τα δευτερόλεπτα. Μεγάλη με σκούντι, έτσι, με το πόδι. Γιατί ήμουν αγκαλιά στα, στα πόδια της και την κοίταζα έτσι. Και μίλησε και πήγαμε παρακάτω. Αλλά ήταν αυτό το σοκαριστικό της πρώτης φοράς. Το πρώτο σεντόνι. Όταν το παθαίνεις εσύ, νομίζω ότι διαρκεί. Ότι είναι αιώνας όλο αυτό, το οποίο μπορεί να είναι, ας πούμε, 10 δεύτερα. Αυτό ήταν. Μπορεί και λιγότερο. Σου φαίνεται αιώνας, γιατί παγώνει ο χρόνος. Είναι σαν να σταματάει ο χρόνος. Πάνω από το μυαλό σου. Τι λέω τώρα. Λες, τι έγινε. Τι λέω τώρα. Αλλά σώζεσαι από τους συναδέλφους. Ναι, ευτυχώς. Τις περισσότερες φορές. Είσαι ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, διαβάζω το βιογραφικό σου, και πολύ έντιμος και ειλικρινής. Και με ποια έννοια το λέω. Έχεις δηλώσει πολλές φορές ότι είναι. Το θέατρο, ρε παιδί μου, είναι μια σκληρή δουλειά. Η δουλειά του ηθοποιού είναι σκληρή. Μπορεί να είσαι μένα σαν τους τσιγκάνους που λέω εγώ, με μια σακούλα στο χέρι, με ένα σακ φουαγιάς. Τη μια μέρα είσαι στα Τρίκαλα, την άλλη μέρα είσαι στη Λάρισα, την άλλη μέρα είσαι στο Βόλο και παίζεις θέατρο. Λοιπόν. Και ότι αυτό ήταν ένα γεγονός που δεν σε άφησε να προχωρήσεις στο να κάνεις οικογένεια, να κάνεις ένα παιδί, γιατί θεωρούσες ότι αυτά τα δύο δεν μπορούν να συμβαδίσουν. Και ήσουν και από τους ανθρώπους που δεν ήθελες να έχεις τύψεις ή ενοχές. Έχοντας ένα παιδί να τα αφήνεις πίσω για να πας να κάνεις τη δουλειά σου. Κοίταξε, αν το απομονώσουμε, είναι μια πραγματικότητα αυτό. Αλλά πάντα κουβαλάμε αυτό που λέω, ότι ό,τι πιστεύουμε δεν είναι θέσφατο. Το πιστεύεις για τον εαυτό σου και είμαστε ένα συνοθήλευμα εμπειριών, κρίσεων, αναμνήσεων, απόψεων. Δηλαδή, εγώ ως Νίκη, με τα βιώματα που είχα, ήταν μια δύσκολη σχέση, πάθος των γονιών μου. Είχα τέτοια θέματα. Τα οποία μου έδωσαν μια αυστηρότητα απέναντι στο θέμα παιδί. Mm-hmm. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αυτό που λέω, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι, άντρες και γυναίκες, που τα έχουν καταφέρει και τα καταφέρουν εξαιρετικά και είναι όλα υπέροχα. Σε μένα μου ήταν δύσκολο. Επηρέασε δηλαδή η σχέση των γονιών σου σε αυτή την απόφαση. Πάρα πολύ. Γιατί τι σχέση ήταν η σχέση των γονιών σου, δηλαδή. Δύσκολη μεταξύ τους, πάρα πολύ δύσκολη. Άρα ήταν και αυτός ένας παράγοντας, δεν ο βασικότερος, σου ομολογώ. Δηλαδή, έχω εγώ θέματα τα οποία προσπαθώ να κατανοήσω, γιατί το παιδί δεν μπορεί να καταλάβει ούτε τις εντάσεις, ούτε ξαφνικά εκεί που είναι όλα τέλεια, ξαφνικά όλα κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή, διαλύονται τα πάντα. Μου έχει δημιουργήσει ευαισθησίες που εγώ απέναντι στη σχέση με ένα παιδί είχα κάποιες φοβίες, θες να το πεις, αμφιβολίες. Αυτό, συνεπικουρούμενο και από την απόφασή μου να γίνω ηθοποιός, τα καταστρέφει όλα, δηλαδή τα δυσκολεύει ακόμα πιο πολύ. Εγώ δηλαδή συνειδητά αποφάσισα ότι δεν θα το αντέξω να συνυπάρξουν αυτά τα πράγματα, γιατί φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω. Μπορεί να ήμουν και λάθος. Δεν ξέρω να σου πω. Εντάξει, είναι δική σου άποψη. Αλλά πολύ σεβαστή και πολύ έντιμη. Παίρνει ο καθένα από μια γυναίκα να πει ότι δεν μπορώ να προχωρήσω να το κάνω αυτό το βήμα, γιατί θεωρώ ότι μπορεί να μην τα καταφέρω. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο το θέμα, παιδί. Δεν είναι μου προέκυψε, συνέβη, τι ωραία, τι καλά. Το θεωρώ το μέγιστο που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Μοναχο παιδί, να φανταστώ. Όχι. Ένας αδελφός μεγαλύτερος. Που τον ευγνωμονώ, γιατί τουλάχιστον με έχει κάνει μια ευτυχή θεία. Έχω δύο υπέροχους ανιψιούς. Οπότε με έναν τρόπο έχεις τα παιδιά σου. Δηλαδή. Εξαίματος του λέει. Ναι, ρε παιδί μου. Είναι και αυτό. Γιατί και εμένα, ας πούμε, έτσι μου δημιουργήθηκε η επιθυμία να κάνω παιδί. Βιώνοντας το παιδί της αδερφής μου. Έτσι μου ξύπνησε το μητρικό ένστικτο. Δεν ξέρω. Μπορεί να μου ξυπνούσε αργότερα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ πολύ έντιμη την τοποθέτησή σου σαν γυναίκα. Γιατί η κοινωνία μας βάζει και κάποια. Εντάξει, τις ταμπέλες, ναι. Ο ψυχαναγκασμός ότι αυτό το στερεότυπο οφείλεις να το ακολουθείς. Και μεγαλώνουμε και λίγο με αυτό το άγχος. Γιατί αν το θες, έχεις και το χρονικό περιθώριο που πρέπει να το πράξεις. Και αυτό είναι βαρύ, σαν γυναίκα, νομίζω, να το κουβαλάς. Ναι. Γιατί μετά από κάποια ηλικία δεν μπορείς, ας πούμε, ή μειώνονται πάρα πολύ οι πιθανότητες. Άρα η σχέση των γονιών σου φέρε αρκετά θέματα. Πέρα από το σε επηρέασε και ως προς τη δουλειά σου, υπήρξαν αντιδράσεις, φαντάζομαι, όταν ξεκίνησε να είσαι ηθοποιός. Ναι, πάθανε σοκ. Αλλά ήδη ζούσα εγώ μόνιμα από 18 χρονών, οπότε. Εκεί τους έβαλες εσύ όριο, είπες. Ναι. Εδώ. Κάθετα, εδώ. Αυτό είναι, τελείωσε. Αυτό θα κάνω. Το πτυχίο το πήρες της ιατρικής. Α, το πήρες, Έκανες και ειδικότητα. Λίγο πριν σταματήσατε την ειδικότητα. Και ειδικότητα δεν έκανα. Αν έπαιρνες ειδικότητα, τι ειδικότητα θα έπαιρνες. Κοίταξε, στην αρχή ψυχιατρική. Ήμουν αποφασισμένη. Αλλά μετά η χειρουργική ήταν κάτι που με τράβηξε πάρα πολύ. Ναι, είναι. Και συνεχίζει να με αφορά. Όποιος δικός μου άνθρωπος δηλαδή είναι μέσα στο χειρουργείο, είμαι μέσα. Ευτυχής. Ναι.
παρακολουθείς. Αυτό το άμεσο. Δηλαδή, ναι, 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 μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Είναι και εντυπωσιακό. Η χειρουργία είναι εντυπωσιακή. Πολύ σαν... Είναι μέγιστο λειτουργήμα. Βέβαια. Και έχουν την απεριόριστη αγάπη και θαυμασμό, τον θαυμασμό μου για το τι του συμβαίνει αυτή την τριετία, διετία. Είναι ήρωες, πραγματικά. Είναι. Αυτοί δικαιούνται τον όρο, είναι ήρωες. Είναι ήρωες. Νομίζω ότι αυτοί έχουν ζήσει πολλά που εμείς δεν τα είδαμε ποτέ από κοντά. Θα σε πάω τώρα κάπου αλλού. Θα σε πάω στο ότι το θέατρο για σένα υπήρξε και ένας χώρος ότι... που ήταν φως και σε τραβούσε και σε έβγαζε από τα σκοτάδια σου. Τι ήταν τα σκοτάδια σου? Νομίζω ό,τι θέματα κουβαλάει ο καθένας μας, παιδική ηλικία και μετά προστίθενται και άλλα πράγματα. Για μένα ήταν, κατάλαβα τον εαυτό μου, δούλεψα τον εαυτό μου, έμαθα τον εαυτό μου, όποιο ρήμα και να σου πω, αλήθεια είναι. Η καταβήθηση που κάνεις στον συναισθηματικό σου κόσμο είναι τεράστια. Ο πλούτος που σου προσφέρει, μελετώντας τις ανθρώπινες συμπεριφορές, τα ανθρώπινα συναισθήματα, νομίζω σου... Μπορεί να καταλάβεις πράγματα και για σένα. Όλες πρώτα απ' όλα για τον εαυτό σου. Είναι σπουδαίο, είναι μαγικός ο χώρος. Είναι μαγικός ο χώρος. Γι' αυτό δεν μπορείς να ξεκόψεις. Είτε το θέλεις τόσο πολύ από παιδί, είτε γνωρίζοντάς τον. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους που σου λένε ότι άλλαξε ο κόσμος μου. Με την αναγνωσιμότητα πώς τα πήγες? Σου άρεσε? Γιατί πότε μου δίνεις εντύπωση. Τι? Πότε ξεκίνησε από τα τηλεόραση. Κοίταξε, από την τηλεόραση έρχεται πιο πολύ η αναγνωσιμότητα κατά ψέματα. Τώρα σε μαθαίνει πολύ περισσότερο κόσμο, σε βλέπει κάθε μέρα σπίτι του και από εκεί και πέρα σίγουρα βοηθάει και στο θέατρο. Νομίζω ότι μπορεί πια να αναζητήσει τη νίκη να τη δει. Γιατί μπορεί να του άρεσε σε κάποιο ρόλο. Τα έχεις μάθει. Πώς το βίωνες αυτό όταν έβγαινες και σε αναγνωρίζανε? Κοίταξε, ίσως επειδή τα αντιμετώπισα σε μεγαλύτερη ηλικία. Πολύ γρήγορα, γιατί αμέσως ξεκίνησα με τα βαμμένα κόκκινα μαλλιά και μετά συνεχώς 30 χρόνια στην τηλεόραση. Ήταν ένα σύριαλ που είχε τεράστιο αντίκτυπο. Νομίζω ότι με βοήθησε ίσως η ηλικία μου. Πολύ ψύχρεμα. Πολύ ψύχρεμα. Η ωριμότητα, το ναι. Ότι είναι μια δουλειά. Είναι πολύ ευχάριστο και πιο πολύ όχι αναγνωρισιμότητα. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο ο καλός λόγος του άλλου. Mm. Τι πόσο μας αρέσει, πόσο με άγγιξε. Κάτι ακραίο δεν βίωσες, φαντάζομαι. Γιατί έχει και ακραία καμιά φορά. Έχει, αλλά ψύχρεμα το αντιμετωπίζεις και αυτό. Mm. Νομίζω με τον τρόπο σου δίνεις τα όρια σου. Και νομίζω ότι και ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αν δεν είσαι, δεν εξαρτάσαι τόσο πολύ από όλο αυτό, το όριο μπαίνει έτσι κι αλλιώς. Βλέποντάς σε λοιπόν, μου αποπνέεις μια τόση ηρεμία, μια τέτοια ισορροπία, μια πραότητα που διάβασα ότι κάνεις συνέχεια πλάκες και φάρσες στους ηθοποιούς, στα παρασκήνια. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Δηλαδή βλέπω μια γυναίκα, δεν πάει το μυαλό μου. Ναι, έλα ρε, θα έλεγα η Νίκη Παλικαράκη. Οι αντιφάσεις. Ναι. Ναι. Τι κάνεις δηλαδή στους συναδέλφους? Γενικά είμαι γελίο άτομο. Μπορώ να γίνω. Δηλαδή τσαλακώναμε, είμαι σαν χλαμάρα. Είμαι πειραχτήρι πολύ. Κρύβεσαι, του τρομάζει, του κάνει φάρσε στην κοινή, την ώρα που παίζετε. Μπορεί να κάνει και τέτοια. Κοίταξε, επειδή δεν μ' αρέσει το πάνω στη σκηνή να. Ναι, γιατί μπορεί και να φέρει και τον άλλον σε. Να και χάσει. Σε δύσκολη θέση και νομίζω ότι ντρέπουμε πάρα πολύ τον κόσμο. Γιατί πολλές φορές εμείς από κούραση, από την επανάληψη, μπορεί να ξεφύγουμε λίγο. Ναι, ναι. Πολύ ναι, δηλαδή. Μπαίνει ένας φραγμός και λέει εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι όμως είναι από κάτω, έχουν πληρώσει. Ναι. Που στις εποχές μας πια το σέβεσαι. Κοίτα, στην κωμωδία μπορείς και λίγο να το κάνεις. Γιατί είναι ωραίο. Δηλαδή, όταν μας πιάνει και εμάς νευρικό, αυτό περνάει τόσο ωραία. Ναι, και περνάνε στο καλά. Κοινό. Αναλόγως του έργου. Γιατί ναι. Αν είναι ένα άλλο έργο, δηλαδή εκεί λίγο ντρέπεσαι και λες, όπα, μέχρι εδώ. Ναι, βέβαια. Είναι ανθρώπινη η ανάγκη και η δική μας, αλλά οφείλουμε να σεβαστούμε το κοινό από κάτω. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, φιλίες έχετε μέσα από το χώρο? Ναι, πολύ. Και ξέρω ότι έχετε και μια κουμπαριά με την Αθηνά την Οικονομάκου. Είναι σπουδαίο πράγμα γι' αυτό να καταφέρνεις να κάνεις φιλίες. Πολύ, είναι πολύ. Δύσκολο. Και γνωριστήκατε μέσα από σε ένα σύριαλ, νομίζω, παίζατε μαζί. Στη ζωή της άλλης. Στη ζωή της άλλης. Και έτσι προέκυψε. Τι κουμπαριά έχετε? Τους πάντρεψα. Α, τους πάντρεψες. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα βαφτίσα και το δεύτερο παιδάκι τους, έχω δει. Οπότε κρατάτε επαφές, φαντάζομαι. Είμαστε οικογένεια. Είναι κάποιες φιλίες που είναι οικογένεια. Τώρα που πεις και οικογένεια. Πόσο δύσκολα διαχειρίστηκες την απώλεια των δυο σου γονιών? Νομίζω, γιατί νομίζω ήταν και πολύ κοντινό το διάστημα. Μέσα σε ένα χρόνο. Νομίζω αυτό που καμιά φορά θυμώνω, ότι αυτά που μας συμβαίνουν είναι αυτά που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό, όπως όλος ο κόσμος. Μεγάλη θλίψη, μεγάλη στεναχώρια. Εμένα συνέβησαν και σε μια δύσκολη περίοδο μέσα στην καραντίνα και στην πανδημία, δηλαδή που έτσι κι αλλιώς είσαι πλήρως. Ναι, ναι, ναι. Πολύ πρόσφατο. Εντάξει, όπως όλος ο κόσμος.
αυτό που εν κατακλείδη σκέφτεσαι, λες, αν μη τι άλλο είναι ομοτέλεια, εμείς να τους αποχαιρετάμε, είναι πιο σημαντική από το να συμβαίνουν αντίστροφα πράγματα. Ναι, έχεις απόλυτο. Και λες, θα περάσει. Ωραία, για να πούμε για τα μελλοντικά σχέδια. Μελλοντικά λέγοντας, να δούμε τώρα τα άμεσα του καλοκαιριού, αν θα είσαι κάπου, αν είσαι σε κάποια θεατρική παράσταση. Την παράσταση Μικρασία. Ωραία. Σε σκηνοθεσία και διασκευή και σειραφή αυτών των προσωπικών μαρτυριών που έκανε ο Λεωνίδας Παπαδόπουλος, ένας υπέροχος θίασος. Θα περιοδεύσουμε σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινάμε με την Ηλιούπολη, στο Βεάκιο, σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα θέμα τόσο υπέροχο, μας αφορά όλους. Και κυλάει και μέσα στο αίμα μας, νομίζω, σε όλους τους Έλληνες. Νομίζω και αυτό που διαπιστώνεις, ότι και αναφορές προσωπικές να μην έχεις, καταγωγή δηλαδή και καταβολές, νομίζω να μην σε αφορά, να μην σε αγγίζει. Ναι. Μας αγγίζει, πιστεύω. Είναι η πιο ευαίσθητη ιστορία, το κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Πονάει δηλαδή. Το χειμώνα έχουμε κανονίσει, έχουμε κλείσει. Έχουμε κλείσει και για το χειμώνα, είμαι πολύ χαρούμενη. Συνεχίζουμε το δευτερότριτο στο σύγχρονο θέατρο του Ανάμεσα σε Δύο Κόσμους του Τουργκέιεφ. Σε σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαίδη. Mm-hmm. Πήγαμε πολύ καλά και συνεχίζουμε. Τέλεια. Και στον Oliver Twist, στον ελληνικό κόσμο, Σαββατοκύριακα. Ήσουν στη Γη της Ελιάς φέτος, θα σε δούμε. Ήμουν στη Γη της Ελιάς. Εγώ τελείωσα με τα γυρίσματά μου. Ωραία. Του χρόνου. Υπάρχει μια συνέχεια σε κάποια επεισόδια. Ωραία, ωραία. Ευχηθείτε μου να βρω, είμαι σε συζητήσεις για τηλεόραση και του χρόνου. Την αγαπάω πολύ. Βέβαια. Και αυτή σε αγαπάει, νομίζω πολύ. Νομίζω, ναι. Οπότε να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Έρχονται πολλά πράγματα. Δόξα τω Θεώ. Κινείται, αρχίζει και κινείται το πράγμα, αν μη τι άλλο, γιατί περάσαμε δύσκολα. Και χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Ναι. Στηρίζει πολύ τη μυθοπλασία και δείχνει ότι τη θέλει. Και δεν πρέπει να φοβάται να πάει στο θέατρο. Είναι ένα μέσο ψυχαγωγίας τελείως ακίνδυνο. Βάζεις τη μασκούλα σου, δύο ρίτσες, βλέπεις το θέαμα, δεν υποφέρεις γιατί δεν χρειάζεται να μιλάς, να εξηγείς, να φωνάξεις και παίρνεις αυτό που παίρνεις από την κάθε παράσταση και πας στο σπίτι. Από τους πιο ασφαλείς χώρους.